Από τον περασμένο Απρίλιο είναι σε ισχύ η σχετική διάταξη που προβλέπει υποχρεωτικό ζύγισμα του ψωμιού, παρουσία του πελάτη, καθώς και υποχρεωτική αναγραφή της τιμής ανά κιλό στο ψωμί και τα αρτοπαρασκευάσματα. Βέβαια, οι αρτοποιοί θεωρούν απορίας άξιο το πώς περιμένει το Υπουργείο να πέσει η τιμή στο ψωμί με το ζύγισμα, αφού, όπως λένε, η πράξη έχει αποδείξει πως η φρατζόλα που πουλούνταν κατά το παρελθόν χωρίς ζύγισμα, με στάνταρ τιμή σήμερα, όταν ζυγίζεται πωλείται ακριβότερα, αφού το βάρος της τις περισσότερες φορές είναι πάνω από 350 γραμμάρια. 350 γραμμάρια λέει και επιγραφή και ο νόμος. Δείτε. Αν πάμε στο 2-4. Δειλά-δειλά οι αρτοποιοί ξεκίνησαν να ζυγίζουν το ψώμι. Αλλά οι καταναλωτές αρνούνται πεισματικά το ζύγι στο ψώμι. Και αυτό γίνεται γιατί ένας λόγος είναι ότι εμπιστεύονται το φούρνο της γειτονιάς όλα τα χρόνια και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θα αναγκαστούν να το πληρώσουν ακριβότερο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας κάλεσε τους κυβερνώντες να καταλάβουν ότι πρέπει να πάρουν πίσω το μέτρο. Ωστόσο, το Υπουργείο ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή να ξεκινήσουν άμεσα ελέγχους και, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, να επιβληθούν κυρώσεις.